Οι ειδωμένοι και τα εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά που ήρθαν τότε στην Ελλάδα για πρώτη φορά ήταν η αφορμή για να δημιουργηθούν οι ασφαλείς ζώνες, ο πρώτος προστατευόμενος σταθμός για ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες. Η παρουσίαση των λεγόμενων safe zones έγινε σε ειδική εκδήλωση το απόγευμα της 5ης στη Θεσσαλονίκη. Τα Safe Zones είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε από το 2016 με αφορμή τον άτυπο καταβλισμό της Ιδωμένης. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το πρώτο Safe Zone στον καταβλισμό των προσφύγων στα Διαβατά. Από εκεί και στο εξής, σαν πρακτική ακολουθήθηκε προκειμένου να αποσυμφορηθεί η προστατευτική φύλαξη ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης για 5.000 παιδιά ανά τη χώρα. Τα παιδιά αυτά φιλοξενούνται στις ασφαλείς ζώνες που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα και προστατεύονται ως ανήλικα ασυνόδευτα. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός είναι γύρω στους 5.000 ασυνόδευτα ανήλικα, εκ των οποίων κάποια από αυτά είναι τοποθετημένα σε δομές φιλοξενίας, κάποια άλλα είναι υπό το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, άλλα στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και άλλα σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα με τις ανοιχτές δομές λειτουργούν και οι ζώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων. Εκεί τις περισσότερες φορές υπάρχει η ανάγκη για ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική κοινότητα. Γίνεται προσπάθεια τα παιδιά να εγγραφούν στην τυπική εκπαίδευση, είτε σε γυμνάσια είτε σε λύκεια. Κάτι που υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία τάξη υποδοχής, γιατί τα παιδιά μπαίνουν χωρίς να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, οπότε χρειάζεται μια επιπλέον υποστήριξη. Γίνεται όμως προσπάθεια όλα τα παιδιά να παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα προσπάθεια να ενταχθούν σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και άτυπης. Τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και είναι ανήλικα και χωρίς γονείς, είτε έχασαν τους γονείς τους στον πόλεμο, είτε οι ίδιοι κατάφεραν να φύγουν σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούν να είναι μαζί για διάφορους λόγους. Μπορεί να είναι παιδιά που έχουν χαθεί, που έχουν σκοτωθεί οι γονείς τους, μπορεί να έχουν φύγει για λόγους διωγμών, επειδή απειλείται η ελευθερία τους, η ακεραιότητά τους, οι γονείς να βρίσκονται πίσω στις χώρες τους, είτε σε πιο σπάνιες περιπτώσεις να έχουν προχωρήσει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και να πρόκειται να επανενωθούν ή να γίνει τουλάχιστον η προσπάθεια να επανενωθούν. Σταδιακά στην Ελλάδα λειτουργούν 10 safe zones, εκ των οποίων τα 8 βρίσκονται υπό την ευθύνη της Άρσης και τα 2 στην Αλεξάνδρεια, Μαθίας και τον Ολαιώνα Αττικής έχει αναλάβει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με τη χρηματοδότηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ασφαλείς ζώνες που λειτουργεί η Άρσης βρίσκονται στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά, τα Λαγκαδίκια, την Καβάλα, τη Δράμα, την Αγία Ελένη Ιωαννίνων στη Θήβα, το Σχιστό και τη Ριτσόνα.